Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου και συνεπείς το ραντεβού μας, είμαστε και σήμερα on time στην τηλεόραση του Atlas για να σας παρουσιάσουμε τις εξελίξεις και να σχολιάσουμε την επικαιρότητα με τους εκλεκτούς μας προσκεκλημένους. Μια επικαιρότητα όπου στο εσωτερικό μέτωπο προκαλεί συζητήσεις και ποικίλες αντιδράσεις η πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης για μείωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων ως μέτρο για την άμβλυνση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης. Δεν είναι πρόθεση της κυβέρνησης η μείωση του ωραρίου των καταστημάτων, δεν συζητείται αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο, αν εφαρμοζόταν, θα είχε δυσμενείς συνέπειες και στην αγορά εργασίας και στον τζίρο των καταστημάτων, λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης. Χθες όμως, λίγες ώρες πιο πριν, ο αναπληρωτής υπουργός του, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, επέμενε πως η συζήτηση για τη μείωση του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους εν ώψη του φετινού χειμώνα είναι τώρα να ξεκινήσει και έκανε λόγο για μια ουσιαστική κουβέντα που οφείλει να γίνει. Και επειδή, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Και μέχρι στο Υπουργείο Ανάπτυξης να δουν τελικά ποιος έχει δίκιο, ο υπουργός ή ο αναπληρωτής υπουργός, πούμε πως τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Για τη συζήτηση λοιπόν αυτή που έχει ανοίξει, όπως και για τη συνάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη με τους εκπροσώπους των μεγαλύτερων σούπερ μάρκετ της χώρας με στόχο την συγκράτηση των τιμών σε 80 βασικά καταναλωτικά προϊόντα, έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε στο Atlas τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου των Αθηνών. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα σας κύριε Ραΐλογλου, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας και εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε. Δική μου η τιμή, κύριε πρόεδρε. Ήθελα λίγο για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε η πρόταση αυτή του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για μειωμένο ωράριο 10 με 7 συγκεκριμένες μέρες, 10 με 4 το απόγευμα τις υπόλοιπες. Εσείς καταρχάς πώς βλέπετε, πώς ακούτε αυτή την πρόταση? Ας πάμε καταρχήν στον τύπο. Κάθε εμπορικό σύλλογος σε κάθε νομό μπορεί κατά τον νόμο να αποφασίσει το ωράριο σε συνεργασία με τα μέλη του. Άρα είναι δικαίωμα του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης να αποφασίσει κάτι τέτοιο. Mm. Ασφαλώς και η πρόταση που κάνει όμως θυμίζω ότι είναι δυνητική. Δηλαδή ακολουθεί όποιος θέλει το συγκεκριμένο ωράριο και δεν είναι καθοριστική, δηλαδή αν δεν είναι υποχρεωμένο να το τηρήσει. Συνολικά, αν με ρωτάτε, εμείς είμαστε αντίθετοι, όχι μόνο το επιμελητήριο, αλλά συνολικά οι θεσμικοί και οι κοινωνικοί φορείς στη μείωση του ωραρίου σε μια εποχή μειωμένους τζίρους. Και μάλιστα, απαντώντας στο σχολιασμό που κάνατε πριν, είχαμε πριν μια εβδομάδα στο επιμελητήριό μας τον κύριο Σκρέκα, ο οποίος είναι καθήλυνα αρμόδιος, υπουργός ενέργειας. Όταν του τέθηκε το ερώτημα, του είπε ότι αυτό δεν έχει καμία ουσία, δεν έχει κανένα νόημα και δεν υπάρχει λόγος να συμβεί κάτι τέτοιο. Το ίδιο νομίζω επανέλαβε και ο υπουργός Ανάπτυξης, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, δεν υπάρχει λόγος, το οποίο θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στο εμπόριο και ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως, εγώ θέλω να λάβω υπόψη αυτό που είπατε σημαντικά, ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Και αν αυτό δεν έγινε τυχαία, η απάντηση είναι: όταν το σκεφτεί η κυβέρνηση, γιατί μόνο με απόφαση η κυβέρνηση μπορεί να γίνει αυτό και να ισχύσει και να είναι υποχρεωτικό για όλους, τότε η άποψή μας είναι πρώτο, να υπάρξει υπουργική απόφαση, άρα υποχρέωση σε όλους. Δεύτερο, να είναι πανελλαδικό. Και τρίτο, να αφορά το σημαντικότερο, το σύνολο των επιχειρήσεων. Δεν μπορούμε να ξανάρθουμε στη στιγμή όπως ήταν στην πανδημία, όπου τα καταστήματα, τα μικρομεσαία ήταν κλειστά, τα μεγάλα ήταν ανοιχτά και πήραν τους πελάτες ή αν δεν θα σας το πω, μα κλέψαν τις δουλειές μας με αποτέλεσμα εκεί να έχουν τζίρους και να είναι κερδοφόροι και οι επιχειρήσεις αυτές σήμερα να έχουν κουβαλάνε ακόμα χρέη από εκείνη την εποχή, να έχουν μειώσει και να μην μπορούν να τα απεξέλθουν. Άρα, εάν η πολιτεία κρίνει αναγκαίο να συμβεί κάτι τέτοιο, να είναι υποχρεωτικό και στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας. Και το σημαντικότερο είναι προκύπτουν και δύο άλλα θέματα, κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο, ότι θα γίνει με τους μισθούς των εργαζομένων, το εργασιακό. Και αυτό που αναφέρατε, οι συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, που προφανώς θα προκύψουν από την όλη αυτή διάκριση, η οποία είναι σαφές πώς θα γίνει, αν δεν παρέμβει το κράτος νομοθετικά ασφαλώς. Τώρα, αν θέλετε να πω δύο κουβέντες για αυτό, παρακαλώ, πολύ σύντομα. Παρακαλώ. Για τον αθέμητο, θα πω ότι δεν θα το δεχτούμε και νομίζω ότι
ο Υπουργός του το είπε, είναι σημαντικό ότι δεν θα δεχτούμε να είμαστε εμείς οι μόνοι που θα κλείνουμε, θα πρέπει να κλείνουν όλοι. Γιατί ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι αυτό και σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης ήταν αδέμητος ανταγωνισμός. Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, νομίζω ότι δεν μας συμφέρει η μείωση περαιτέρω των μισθών των εργαζομείων, δεν μας συμφέρει η μείωση του εισοδήματός τους. Είναι οι πελάτες μας, θυμίζω. Άρα, αν ποτέ συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα έπρεπε η πολιτεία να καλύψει ένα μέρος του μη μισθολογικού κόστους, έτσι ώστε να μην, οι μισθοί των εργαζομένων να μην μειωθούν, γιατί αυτό θα ήταν εις βάρος όχι μόνο των εργαζομένων και των οικογενειών τους, αλλά και εις βάρος των επιχειρήσεων και της κατανάλωσης. Άρα, είμαστε αντίθετοι, σας λέμε μια κουβέντα, να συμβεί. Παρ' όλα αυτά, δεν θα σας πω ψέματα, μια μείωση του ωραρίου θα δημιουργούσε προβλήματα στην απασχόληση και όχι μόνο αυτό που λέτε, αλλά και δεκάδες άλλα. Και δεκάδες άλλα. Πάμε λίγο στο δεύτερο που αναφέραμε στην εισαγωγή, που ανέφερα και στην εισαγωγή μου, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή τη συνάντηση αυτή του κυρίου Γεωργιάδη με τους εκπροσώπους των μεγάλων σούπερ μάρκετ. Έγινε μια συμφωνία κυρίων, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να κρατήσουν. Όχι πλαφόν, δεν επιτρέπεται, αλλά μια συμφωνία κυρίων για μια συγκράτηση τιμών που θα επιλέξουν τα σούπερ μάρκετ, είναι σημαντικό και αυτό, σε 80 βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Πώς το διαβάζετε αυτό εσείς? Κύριε Αριάλογλου, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν έγινε καμία συμφωνία. Μια συζήτηση κυρίων έγινε, που λέει ο Υπουργός ζήτησε, σας παρακαλώ, αν έρθει να συγκρατήσει τις τιμές. Καμία συμφωνία δεν υπάρχει και δεν πρέπει να παρουσιάζουμε, και είμαι βέβαιος από τον τρόπο που σας ακούω και σας τρόπο παρακολουθείς, τέτοια συμφωνία δεν υπάρχει. Δηλαδή ο Υπουργός είπε πολύ απλά, σας ζητώ να έχετε κατανοήσει και να μην αυξήσετε τις τιμές σε αυτά τα προϊόντα. Άρα ξεκινάμε από το αυτονόητο. Το δεύτερο. Σήμερα στη χώρα, να πάρουμε μια ιδέα τι συμβαίνει με τα σούπερ μάρκετ. Έξι αλυσίδες, μάλλον οι πέντε έχουν το 85%, 86%, οι έξι μαζί έχουν το 90%. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε ολιγοπόλιο στον χώρο των τροφίμων. Άρα αυτό σημαίνει ότι στην προηγούμενη περίοδο, ειδικά στην πανδημία, θυμίζω, κάνανε ρεκόρ κερδών. Και μάλιστα έχω πει δημοσίως, όταν λέει ο κ. Σταϊκούρας, πολλά λεφτά είναι στις τράπεζες, να δούμε πώς είναι από το σούπερ μάρκετ χρήματα, γιατί η καλύτερη εποχή για το σούπερ μάρκετ ήταν την περίοδο της πανδημίας. Έτσι ακριβώς. Και βεβαίως πήραν και επιστρεπτές προκαταβολές. Άρα εμείς με δική μου ανάρτηση, ένα σχολείο ενός. Μια δήλωση που έκανα, είπα ότι επειδή ακριβώς έχετε κερδίσει αρκετά, μπορείτε να δείτε ότι δεν πρέπει να υπάρχει υπερκέρδος ή λιγότερο κέρδος στα βασικά αγαθά που λέει ο Υπουργός, έτσι ώστε να μπορεί και ο καταναλωτής να τα καταφέρει. Πρακτικά όμως πρέπει να σας πω το εξής. Θα με επιτρέψετε όμως με έναν τρόπο, καλάθι άδειο θα πάρουμε. Δηλαδή, αν τα προϊόντα, αν η αύξηση της ενέργειας συνεχιστεί, μην περιμένετε εσείς να πούν αύριο το πρωί οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ ότι εμείς θα τηρήσουμε μια συμφωνία η οποία, επαναλαμβάνω, είναι διαλόγου, δεν υπάρχει. Είναι μια συμφωνία κυρίων. Όπου ουσιαστικά ζήτησε και του ζήτησε να είναι πιο μετριοπαθείς. Η άποψή μου του εναντίον είναι ότι αν δεν, το ενεργειακό δεν μπορέσει η κυβέρνηση να το κρατήσει, αν δεν καταφέρει να συγκρατήσει τις τιμές, τότε αν σήμερα λέμε για μια μέση αύξηση 21% στα είδη πρώτης ανάγκης, πολύ σύντομα τον επόμενο μήνα θα δούμε ότι η αύξηση θα ξεπεράσει το 25% και 30%. Και για να μην είμαστε άδικοι, σας λέω ότι το ίδιο συμβαίνει και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Η διαφορά είναι τα μέτρα που παίρνει κάθε χώρα είναι διαφορετικά. Θυμίζω μάλιστα ότι η μείωση της κατανάλωσης στα είδη πρώτης ανάγκης έχουμε παντού. Στην Ελλάδα ξεπερνάει το 20% αλλά και στην Ευρώπη είναι 10-15%. Η διαφορά είναι ότι οι επιδοτήσεις κάθε χώρα είναι διαθετικές για τους ευάλωτους. Συγγνώμη γιατί κάτι θέλετε να πω. Όχι καθόλου, αλλά είπατε κάτι σημαντικό. Μιλήσατε, κύριε Πρόεδρε, για μέτρα και εσείς ήσασταν ο πρώτος. Και το κρατώ αυτό, ο οποίος μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού εδώ από το βήμα της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, είχατε πει ξεκάθαρα πως δεν ακούσαμε τίποτα για τη μεσαία τάξη και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς θα στηριχθούν, πώς θα αντέξουν οι επιχειρήσεις, κύριε Πρόεδρε? Και δεν διαψεύτηκα, σας λέω μέχρι σήμερα, δηλαδή όντως 22 χρόνια που είμαι παρόν στις ομιλίες των Πρωθυπουργών, δεν θυμάμαι ότι μία φορά να μην ακούστηκε ένα μέτρο για τους μικρομεσαίους. Εδώ ξεκινάμε λίγο ανάποδα. Ποιος δεν ξέρει ότι σήμερα το 60% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν χρέη, τα οποία προέρχονται από τα δεκαετή μνημόνια, από την πανδημία και τώρα από το ενεργειακό. Άρα είπαμε ότι περιμέναμε τουλάχιστον να ακούσουμε τις 120 δόσεις. Τι σημαίνει 120 δόσεις? Σημαίνει το σύνολο των χρεών να γίνει σε 120 δόσεις και με αυτόν τον τρόπο. Και θα σωθούν κάποιες επιχειρήσεις και η κυβέρνηση θα πάρει τα χρήματα είτε με φορεία τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν τελικά αυτό δεν γίνει, μελέτες τόσο του ΕΑ όσο και της ΓΕΣΕΒΕ δείχνουν ότι το 30% δεν θα καταφέρει να μπορέσει να αποπληρώσει υποχρεώσεις, που σημαίνει θα κλείσουν. Η ζημιά θα είναι τεράστια και δεν θα είναι μόνο οικονομική, θα είναι και κοινωνική.
Ήδη πρέπει να σας πω, όταν ακούμε ένα ιστορικό επάγγελμα, και νομίζω όλοι το ξέρουμε τα παιδικά μας χρόνια, οι φούρνοι παραδίδονται από γενιά σε γενιά, από τον πατέρα στο γιο και το καθεξής. Το ότι κλείσαν το τελευταίο διάστημα 50 φούρνοι είναι ήδη σημαντική. Ένας κλάδος ο οποίος είναι δύσκολος, πολύ κουραστικός και έκλεισαν για λόγους οικονομικούς. Και την ίδια στιγμή σας λέω ότι πρέπει να σας πω το μεγάλο όπλο που έχουν οι μικρομεσαίοι και οφείλω να το πω στην εκπομπή σας για πρώτη φορά, γιατί η είδηση είναι πρόσφατη. Τα πρώτα 6,5 δισεκατομμύρια των Ταμείων Ανάκαμψης ήρθαν και τα οποία αποτελούν άτοκα δάνεια για επενδύσεις σε επιχειρήσεις. Πόσες επιχειρήσεις πιστεύετε πήραν τα 6,5 δισεκατομμύρια δάνεια? Μόλις 150. Δηλαδή μέσον όρο 50 εκατομμύρια κάθε επιχείρηση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι αποκλεισμένες τελείως οι μικρομεσαίες. Δεν πιστεύω να ξέρετε καμία επιχείρηση μικρομεσαία που θα μπορούσε να πάρει δάνειο 50 εκατομμύρια. Και είναι το 50% των χρημάτων που αφορούν το συγκεκριμένο. Άρα, με δεδομένα τα χρέη και αποκλεισμένοι από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, και έχω λόγους που το αναφέρω αυτό, σαν τη σούπερ μάρκετ που είπαμε προηγουμένως, φαίνεται ότι μπαίνουμε μπροστά σε μια οικονομία διαφορετική στο μέλλον, όπου ολιγοπόλια θα ελέγχουν μεγάλους κλάδους στην οικονομία. Και επιτρέψτε μου να το πιστεύω αυτό ακράδαντα, γιατί αυτή τη στιγμή, με αποκλεισμένο το 85% των επιχειρήσεων, όπως και ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης και οι οικονομίες έχουν παραδεχτεί, σημαίνει ότι αν τα 90 δις που θα έρθουν μέχρι το 2029 έχουν αποκλειστεί το 85% των επιχειρήσεων, τότε δυνητικά το 15% θα κυριαρχήσει στην οικονομία της χώρας μας. Έχετε πει άλλωστε, κύριε Πρόεδρε, και οφείλω να το μεταφέρω, πως είναι δυσίωνη η πρόβλεψη, αλλά πραγματική. Εδράζεται πάνω σε πραγματικά γεγονότα, πως την επόμενη πενταετία μπορεί να χαθούν οι μισές μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελλάδα. Το λέει και το σχέδιο Πισαρίδη αυτό, που προσφάτως σε δύο συγκεντρώσεις, αρμόδιος υπουργός από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το ανέφερε ότι ναι, θεωρεί το σχέδιο Πισαρίδη είναι αυτό που μπορεί να βοηθήσει την ελληνική οικονομία. Ασφαλώς και αντιλαμβάνεστε ότι διαφωνούμε πλήρως με αυτό. Να σας πω, το 99,2% των επιχειρήσεων της χώρας είναι μικρομεσαίες και κρατήστε, το 92% από αυτές είναι οικογενειακές. Γι' αυτό εξηγώ, το πρόβλημα δεν θα είναι μόνο οικονομικό, είναι κοινωνικό. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και αυτή να πάρουν μια ευκαιρία. Και όταν λέει ότι δεν μπορούμε μέσω Ευρώπης να γίνει, σας θυμίζω ότι η Πορτογαλία πέρασε το 40% του Ταμείου Ανάκαμψης, που θυμίζω λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δηλαδή σημαίνει πρέπει να αντέξω για να μπορέσω να αναπτυχθώ. Το πέρασε έξω από τις τιμικές τράπεζες. Μπορεί να το κάνει και η ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση. Ο χειμώνας που έρχεται, επιτρέψτε μου, θα είναι δύσκολος. Το ενεργειακό φαίνεται θα πάει πολύ χρόνο. Επιμένουμε να λέμε ότι οι τρεις βασικές προτάσεις μας, δηλαδή το πλαφόν στην ενέργεια, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και η μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης από το 13% στο 6%, κάποια στιγμή η κυβέρνηση θα τα πάρει. Όσο αργεί, τόσο θα δυσκολεύουν τα πράγματα στην οικονομία και στα νοικοκυριά. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Πρόεδρε, και κρατώ το δελτίο τύπου το οποίο έλαβα λίγο πριν ξεκινήσουμε. Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνά σας, πάνω από το 83% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι σήμερα έχει μειώσει την αγορά καταναλωτικών προϊόντων, μεταξύ αυτών και βασικών αγαθών. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε μια διαρκή φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Άρα λοιπόν, σπάει η αλυσίδα και τα μαγαζιά να υπάρχουν, δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον, δεν υπάρχουν άνθρωποι για να αγοράσουν, για να ψωνίσουν. Άρα οδεύουμε στον αφανισμό. Κύριε Ράλογο, όταν έχουμε 20% μείωση στα τζίρου στα είδη πρώτης ανάγκης, όταν, όπως είπατε, οι αρτοποιοί δηλώνουν ότι έχουν μείωση 15% του τζίρου, αυτό σημαίνει ότι ο άλλος δεν έχει να αγοράσει ψωμί και δεν έχει να αγοράσει τα είδη πρώτης ανάγκης, σημαίνει ότι η κατάσταση πραγματικά είναι σοβαρή. Τα πράγματα λοιπόν, εμείς λέμε ότι δεν φταίει η κυβέρνησή μας γι' αυτό. Είναι μια κατάσταση στην οποία παγκόσμια γεγονότα, όπως ο πόλεμος στη Ρωσία, στην Ουκρανία, είναι αυτό που οδήγησαν εδώ. Η διαφορά είναι στα μέτρα που παίρνεις. Επιμένουμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάρει τα μέτρα τα οποία έχουν πάρει 14 και 15 χώρες της Ευρώπης, πολλά από αυτά, για να μπορέσει να δώσουμε μια ευκαιρία. Και βεβαίως θα πρέπει πολιτικά να αποδείξει ότι θέλει την ύπαρξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιτρέψτε μου να σας πω, πριν από λίγα χρόνια, από τον ίδιο θεσμό, υπηρετώντας τον θεσμό του Προέδρου του Μελητηρίου, είχα πει ότι παλιότερες κυβερνήσεις είχαν χτυπήσει μικρομεσαία τάξη με τη φορολογία και με τα ασφαλιστικά, τα οποία τότε είχαν διαμαρτυρηθεί δημόσια γιατί πνίγαν τη μικρομεσαία τάξη. Σήμερα επιχειρείται με άλλο τρόπο, και αυτό είναι το πιο οδυνηρό, δηλαδή η μείωση των μικρομεσαίων και ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος των κλάδων της οικονομίας να είναι από ολιγοπόλια, όπως σας θυμίζω ήδη έχει γίνει πέρα από τα σούπερ μάρκετ, στα ηλεκτρικά είδη και στα κομπιούτερ, όπου επίσης 7 εταιρείες έχουν το 92% του τζίρου. Αν το αφήσουμε έτσι, τότε θα μιλήσουμε για μια οικονομία όπου δεν θα υπάρξει μεσαία τάξη. Το ερώτημα είναι αν ο ελληνικός λαός ή οι μικρομεσαίοι που μας ακούνε
θέλουν κάτι τέτοιο, αν και οι εργαζόμενοι θα βολευόντουσαν ή θα θέλανε μια τέτοια μορφή οικονομία. Αυτό όμως κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι γίνεται. Και δεν μπορούμε να στο τοκαμιλίζουμε και να μην βλέπουμε ότι αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς κάποιοι παριστάνουν μάλλον πως δεν ακούνε, κύριε Πρόεδρε, και εσείς που τα είπατε και τα λέγατε πάντοτε, δυστυχώς δεχθήκατε αυτά που, την πολεμική που δεχθήκατε. Μπάς περιπτώσει, αυτά... Υπηρετώ ένα ρόλο, αν με επιτρέπετε, ένα ρόλο που εννοείται ότι πλέον δεν είμαι ο πρόεδρος σχετικής ενσωματιπρόεδρος. Κοιτάξτε, η θέση που υπηρετούμε, την υπηρετούμε ένα συγκεκριμένο σκοπό. Είμαι 22 χρόνια στον Περιφερειακό Δεσμό και η θέση μου είναι να προασπίζουμε τα συμφέροντα των μικρομεσαίων, όποιος και αν κυβερνά. Αν αυτό μου κοστίσει τη θέση, ασφαλώς και δεν θα αλλάξει ούτε τα δεδομένα ούτε τις απόψεις μου, γιατί θα είμαι έτοιμος απέναντι σε αυτούς που με επιλέγουν και τους θεωρώ μεγάλη τιμή μου και με υψηλά ποσοστά στο επιμελητήριό μου και βρίσκουν σε αυτή τη θέση. Μην φανταστείτε μία στιγμή ότι εγώ θα άλλαζα γνώμη, ακόμη και αν και βεβαίως το γνώριζα, για να κρατήσω τη θέση, να σταματήσω να λέω αυτά που λέω επαναλαμβάνω επί 22 χρόνια, ανεξάρτητο από ποιο κυβερνά. Ακριβώς. Κύριε Πρόεδρε, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη συζήτησή μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κύριος Γιάννης Χατζηδεοδοσίου. Για να κάνω ένα μικρό σχόλιο αναφορικά με τα όσα είπαμε στο τέλος. Ο κύριος Χατζηδεοδοσίου ήταν και γενικός, ήταν πρόεδρος και στην ΚΕΔΕ, στην Κεντρική Ένωση των Επιμελητηρίων. Από εκεί λοιπόν με έναν μαγικό τρόπο καθαιρέθηκε όταν ξαφνικά 7 μέλη της, του Διοικητικού Συμβουλίου ήγηραν ζήτημα αντικατάστασής του χωρίς ποτέ να επεξηγηθεί σαφώς το γιατί δεν τον ήθελαν τότε. Διατυπώθηκε, πας περιπτώσει, και το είπε, το είχε πει άλλο στη δημόσια και ο κ. Χατζηδεοδοσίου, ότι υπήρξε παρέμβαση του κυρίου Μπρατάκου, δεξί χέρι του Πρωθυπουργού ο κ. Μπρατάκος, διότι πολύ απλά ο κύριος Χατζηδεοδοσίου μιλούσε πάρα πολύ, έλεγε αυτά που νομίζω πως για την συντριπτική πλειοψηφία των λογικά σκεπτόμενων συμπολιτών μας είναι η πραγματικότητα. Κρατήστε τα αυτά. Ήρθαν ήδη 6,5 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και την ώρα που μιλούμε για την ανάγκη ισχυρών ενέσεων στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, την οποία κάποιοι ακόμα, αν θέλετε, χαρακτηρίζουν ραχοκουκαλιά της ελληνικής οικονομίας, καμία ραχοκουκαλιά, την έχουν σπάσει αυτή την ραχοκουκαλιά. Λοιπόν, αντί να πάνε στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα τα χρήματα αυτά, έχουν φτάσει μόλις σε 150 επιχειρήσεις. 6,5 δις ευρώ ήρθαν σε 150 επιχειρήσεις. Μόλις έφτασαν. Το έλεγε ο κ. Χατζηδεοδοσίου, το έλεγαν και άλλοι, πως αν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν φτάσουν μέχρι κάτω, δεν υπάρχει σωτηρία. Με δεδομένο πως από την άλλη μεριά, η εξασφάλιση της ρευστότητας για μια μικρομεσαία επιχείρηση από την τράπεζα είναι πλέον άθλος. Δεν μπορεί να πάρει τραπεζικό δανεισμό εύκολα ένας άνθρωπος ο οποίος χρειάζεται ρευστότητα για την επιχείρησή του. Και τι λέει ο κύριος Χατζηδεοδοσίου. Με την πίεση αυτή θα πάμε νομοτελειακά στο τέλος. Σε 5 χρόνια δεν θα υπάρχει. Θα εξαφανιστούν οι μισές από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήδη σας είπε για το ολιγοπόλιο κατ' ουσία που έχει διαμορφωθεί στο χώρο των σούπερ μάρκετ, τα οποία σούπερ μάρκετ θησάβρισαν, φίλες και φίλοι, στη διάρκεια της πανδημίας. Σούπερ μάρκετ τα οποία, αντί να βάλουνε πλάτες τώρα στα δύσκολα, έρχονται και κάνουν τι. Μία συμφωνία, μία περίοδο ανοχής, να το πει κανείς, στη συνάντηση αυτή με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, όπου βέβαια θεωρητικά δεν μπορεί να μπει πλαφόν στα είδη βασικής αυτής της κατανάλωσης. Λένε λοιπόν ότι σε αυτά τα είδη, τα 80 προϊόντα, τα οποία θα επιλέγει το κάθε σούπερ μάρκετ ποια θα είναι, θα υπάρξει μία συγκράτηση των τιμών, γενικώς και αορίστως. Ή ενδεχομένως, λένε πιο κάτω, μία πολύ μικρή αύξηση. Κάποτε, το θυμάστε φίλες και φίλοι, το έλεγαν και προσαρμογή. Ποια θα είναι, τι θα είναι, δεν γνωρίζει κανείς. Είναι λογικό, το κάθε σούπερ μάρκετ θα το καθορίζει μόνο του. Και ρωτώ, τα σούπερ μάρκετ που τόσο ευνοήθηκαν, τόσο θησάβρισαν στη διάρκεια της κρίσης, λειτουργώντας κάτω από άλλες συνθήκες και σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ήταν αναγκαστικά κλειστά. Έτσι.
Γιατί τώρα στα δύσκολα δεν βάζουν πλάτη? Γιατί? Διότι θυμάστε ότι τότε, μέσα στον κορονοϊό, μόνο αυτά ήταν ανοιχτά κατ' ουσία. Περίεργα πράγματα σε μια πολύ, πολύ περίεργη εποχή. Γεγονός παραμένει ότι, και αυτό κρατήστε το, όπως ανέφερε ο κύριος Πρόεδρος, το 60% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν χρέη. Πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα χρέη? Με τους μειωμένους τζίρους, σε μια κοινωνία όπου το 83% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει μειώσει την κατανάλωση βασικών αγαθών. Πώς λοιπόν περιμένει κανείς να λειτουργήσει η αγορά, να τζιράρουν οι καταστηματάρχες έτσι ώστε να μπορέσουν και στη συνέχεια να αποπληρώσουν τα χρέη τους? Αυτή τη στιγμή απλά προσθέτουμε χρέη στα χρέη που είχαν ήδη δημιουργηθεί από την περίοδο της πανδημικής κρίσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι ζητούν οι ελεύθεροι, τι ζητούν οι επαγγελματίες? Τρία πράγματα. Πλαφόν στην τιμή φυσικού αερίου, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωση ΦΠΑ. Για να μπορέσει να ανασάνει ο πολίτης, να μπορέσει να λειτουργήσει κάπως η αγορά. Γιατί όλοι βλέπουν ότι ο πολύ δύσκολος ενεργειακά χειμώνας που μας περιμένει, μόνο χειρότερα θα φέρει. Όλοι μαζεύονται, άρα δεν καταναλώνουν. Και είμαστε ακόμη στην αρχή. Δεν έχουν έρθει οι λογαριασμοί ρεύματος, φυσικού αερίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου. Η επιδοματική πολιτική πόσο ακόμη μπορεί να συνεχιστεί? Ποιες είναι, αν θέλετε, και οι αντοχές του εθνικού προϋπολογισμού? Πολλά ερωτήματα στα οποία δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Εμείς πάμε να πάρουμε μία ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως.